Το παζάρι των τελευταίων ημερών ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο κατέληξε σήμερα στην αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης. Ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στη Βουλή μεθαύριο, ανεξάρτητα από τους πιθανούς συνοδοιπόρους του κυρίου Τσίπρα και τα παζάρια που θα εξακολουθήσουν να γίνονται αυτές τις μέρες, ο ελληνικός λαός είναι αυτός που δεν πρέπει να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταδικάσει μια κυβέρνηση που ακολούθησε και ακολουθεί αντιλαϊκή μνημονιακή πολιτική, ενταγμένη στους ευρωνατοϊκούς επικίνδυνους σχεδιασμούς. Ακόμα και αν πάρει κυβέρνηση ψήφο εμπιστοσύνης, έχει την πολιτική νομιμοποίηση ή εκτιμάται ότι θα πρέπει να πάμε σε εκλογές? Κοιτάξτε, πολιτική νομιμοποίηση, αν πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης, προφανώς την έχει με βάση αυτά που ισχύουν στο Σύνταγμα της χώρας κλπ. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση στη συνείδηση των εργαζομένων του ελληνικού λαού. Με όλες αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές που έχει ακολουθήσει αυτά τα 4 χρόνια, με το ότι βγήκε στην κυβέρνηση λέγοντας χοντρά ψέματα, υποσχόμενη κατάργηση των μνημονίων, ενώ έφτιαξε και το τρίτο χειρότερο, πιο σκληρό μνημόνιο και ακολουθεί ένα μεταμνημονιακό μνημόνιο, μια συμφωνία με τους εταίρους που είναι επίσης βάρβαροι και αντιλαϊκοί, όπως φάνηκε και από την ψήφιση του τελευταίου αντιλαϊκού προϋπολογισμού, και βεβαίως ακολουθεί μια πολιτική απαράδεκτη, επικίνδυνη, που βάζει σε κινδύνους τον ελληνικό λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, του διέρει και βασίλευε, οδηγεί τη χώρα να γίνει μια απέραντη αμερικανατοϊκή βάση. Έτσι κι αλλιώς το ΚΚΕ, για να σας το πω γι' αυτό, το ΚΚΕ στη συνεδρίαση της Βουλής, που προφανώς από ό,τι ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο της Βουλής θα ξεκινήσει την Τρίτη και θα ολοκληρωθεί Τετάρτη βράδυ το πολύ Πέμπτη, δεν θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Θα καταψηφίσει και αυτή την κυβέρνηση.